Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Όπως βλέπετε από τον τίτλο του βίντεο, θα μιλήσουμε σήμερα για την αντιμετώπιση που έχουν κάποιοι άνθρωποι μετά από ένα χωρισμό. Αποφασίζει για παράδειγμα μια κοπέλα να χωρίσει από μια σχέση που έχει με έναν άνδρα και αυτός μετά τις κάνει διάφορες αρνητικές προφητείες που ξεκινούν με τη φράση «θα το μετανιώσεις που με χώρισες». Επειδή το βίντεο αυτό είναι βασισμένο πάνω σε κάποια email που έχω λάβει από γυναίκες, χρησιμοποιώ α, α, το παράδειγμα ότι μία γυναίκα έχει αποφασίσει να χωρίσει από μία σχέση με έναν άντρα την οποία α, έχει αξιολογήσει ότι δεν είναι κατάλληλη για αυτήν. Θα μπορούσε όμως τις ίδιες κουβέντες ή και παρόμοιες να πει μία γυναίκα σε έναν άντρα ο έχει αποφασίσει να τερματίσει τη σχέση μαζί της. Λοιπόν, είσαι σε μία σχέση... Έχει δώσει κάποιου μήνε, έχει δώσει κάποια χρόνια από τη σχέση σου και κάποια στιγμή ξυπνά. Ξυπνά και συνειδητοποιεί ότι αυτή η σχέση δεν ήταν σχέση αγάπη. Τον τελευταίο καιρό έχουμε κάνει αρκετά βίντεο για του ναρκέ στο κανάλι μα και για τι ναρκισσιστικές σχέσει οι οποίε είναι εξόχω κακοποιητικέ και ίσω αυτή είναι μια τέτοια περίπτωση. Έχει καταλάβει, για παράδειγμα, ένας άνθρωπος ότι δεν είναι φυσιολογικό, δεν είναι αναμενόμενο, δεν είναι normal να είσαι μέσα σε μια σχέση που υπάρχουν τακτικά καυγάδες, που τακτικά το άλλο το πρόσωπο δεν σε ακούει, δεν ακούει αυτά που λες μεν συνέστηση, δεν επικοινωνεί αγαπητικά μαζί σου, που η τρυφερότητα και η συντροφικότητα έχουν φθήνει, που στη θέ, τη θέση του έχουν πάρει η μιζέρια. ...η γκρίνια, η παθητική επιθετικότητα, τα μούτρα, η τιμωρία της σιωπής, η στοιχεία του στυλ πάντα εσύ για όλα τα προβλήματα κλπ και, λοιπά και, λοιπά και λοιπά. Μια κοπέλα συγκεκριμένα μου έγραφε χθες ότι αποφάσισε να χωρίσει μετά από έξι χρόνια σχέσεις, μετά που είχα φτάσει και είχαν κάνει και το βήμα να συγκατοικήσουν και μου λέει εκεί πέρα στη συγκατοίκηση συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν τα πράγματα όπως θα έπρεπε να ήταν σε μια υγιή σχέση. Ο σύντροφος της δηλαδή περίμενε να κάνει αυτή όλες τις δουλειές του σπιτιού. Αυτός λέει λέρωνε και δεν καθάριζε τίποτα πίσω του. Συνεχώς της έλεγε ότι αυτός βγάζει περισσότερα χρήματα από αυτήν, οπότε αυτή που βγάζει λιγότερα χρήματα εφόσον προετοιμάζονταν και για γάμο θα έπρεπε να κάνει περισσότερες δουλειέ μέσα στο σπίτι παρόλο που και οι δύο ήταν εργαζόμενη, είχε τακτικά ξεσπάσματα οργής, δηλαδή για μικρούς και ασήμαντους λόγους και ασήμαντες αφορμές έκανε ολόκληρα ζητήματα και στο τέλος η κοπέλα αποφάσισε ότι πρέπει να φύγει. Και κάποιες κουβέντες από αυτές που της είπε ήταν και οι ακόλουθες. Θα το μετανιώσεις που με χώρισες επειδή θα μείνεις μόνη αυτή δεν την κουβέντα φυσικά και αυτή την αρνητική προφητεία δεν την έχει ακούσει μόνο η φίλη που μου έχει στείλει το συγκεκριμένο mail, την έχουν ακούσει πολλέ γυναίκε και πολλοί άντρε. Αποφασίζει να χωρίσει επειδή η σχέση δεν είναι υγιή. Αποφασίζει να χωρίσει επειδή αντιλαμβάνεσαι ότι ίσω έχει πέσει σε συνεξάρτηση. Και έχουμε μιλήσει πολλέ φορέ στο κανάλι μα και για τη συνεξάρτηση, η οποία είναι μια κατάσταση ψυχική που χρειάζεται επίση ψυχοθεραπεία. Ε, ένας άνθρωπος για να είναι συνεξαρτώμενος σημαίνει ότι έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και έχει αδούλευτα ζητήματα από το παρελθόν και κυρίως από την παιδική ηλικία και την έλλειψη υγιούς ή την έλλειψη γενικώ συνδεσιμότητας με τους γονείς, τη μητέρα, τον πατέρα ή τους φροντιστές. Κάποιο άνθρωπο κάποια στιγμή ξυπνάει και λέει: Δεν είναι ζωή αυτή που ζω, δεν είναι υγιή η σχέση αυτή, δεν είμαι ευτυχισμένο σε αυτή τη σχέση, δεν είμαι ευτυχισμένη σε αυτή τη σχέση. Φτιάχνουμε ερωτικέ σχέσει για να κάνουμε τη ζωή μα καλύτερη, δεν φτιάχνουμε ερωτικέ σχέσει για να ταλαιπωρούμαστε, για να γινόμαστε υπηρέτε του άλλου προσώπου, για να βγάζει ο άλλο τα αποθυμένα του επάνω μα και εμεί να είμαστε πάντα αυτοί που φταίμε και άλλοι να μην φταίνε σε τίποτα. Θα το μετανιώσει που με χώρισε, θα μείνει μόνη. Η μοναξιά και ο φόβος της μοναξιάς είναι δυστυχώς ένα σοβαρό κίνητρο για ανθρώπους να παραμένουν μέσα σε σχέσεις που δεν είναι ευτυχισμένες σχέσεις, που δεν τους δίνουν χαρά αυτές οι σχέσεις, σε σχέσεις που δεν είναι λειτουργικές επειδή φοβούνται τη μοναξιά την οποία τη θεωρούν φοβερή και τρομερή. Θα μείνει μόνη, θα σε μόνη, σαν το λεμόνι θα λέγει κάποιο. λοιπόν. Ε, ξέρω ότι είναι κοινό τόπο και το λένε πολλοί άνθρωποι και είναι μια φράση που χρησιμοποιείται συχνά. Θα την επαναλάβω όμω. Καλύτερα μόνο, καλύτερα μόνη παρά κακό συντροφευμένο ή κακό συντροφευμένη. Η κακος συντροφευμενη η επαγγελματική μου πείρα και η προσωπική επίση μου με έχει πείσει ότι οι άνθρωποι έχουν καλύτερη ψυχοσωματική υγεία όταν είναι μόνοι χωρίς σύντροφο, αλλά έχουν τον έλεγχο της ζωής τους και φροντίζουν για την ευδαιμονία τους, για την ψυχική τους ισορροπία και την καλύτερη διαβίωσή τους, παρά όταν βρίσκονται σε σχέσεις οι οποίες είναι άνισες, άτιμες, ανέντιμες και κακοποιητικές. Πόσο πολύ και αφοβόμαστε τη μοναξιά, στο τέλος της ημέρας μεγαλύτερη συναισθηματική ζημιά παθαίνουμε παραμένοντα μέσα σε σχέσει που δεν είναι καλέ για μα. Και επίση η μοναξιά. Δεν είναι ανάγκη να είναι τόσο τρομακτική όσο την έχουμε στο μυαλό μας. Έχουμε πει πολλές φορές ότι μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε μοναχικότητα, να εμπλουτίσουμε τη ζωή μας με υγιείς σχέσεις, με άλλους ανθρώπους, γιατί πολλέ φορέ όταν βρισκόμαστε μέσα σε έναρξηστικέ και κακοπιτικές σχέσει, παραμελούμε τους φίλου μα, παραμελούμε τα ενδιαφέροντά μας, παραμελούμε τα χόμπι μα, παραμελούμε την κοινωνική μας ύπαρξη και εστιαζόμαστε μόνο σε εκείνη τη σχέση, την οποία την κάνουμε και σκοπό τη ζωή μας. Άρα, η αρνητική προφητεία θα μείνει μόνη, δεν μπορεί να είναι τόσο αρνητική, αν, αν μετατρέψουμε τη μοναξιά μας σε μοναχικότητα. Αν τώρα που χωρίζουμε από αυτόν τον άνθρωπο, α, εκτός του ότι θα εστιαστούμε, θα εστιάσουμε, θα εστιάσουμε στο να τα βρούμε με τον εαυτό μας στη ψυχοθεραπεία, στη ψυχοεκπαίδευση και στην αποτοξίνωση, όπως είπαμε και στο live το τελευταίο του, του, της βραδιάς του Σαββάτου 12 Μαρτίου 2022, θα, εστιά, θα, θα εστιάσουμε, και στην δημιουργία υγιών α, ανθρώπινων φιλικών σχέσεων ή στην ανασύσταση και στην ε, αναζωογόνηση των σχέσεων που είχαμε από πριν να βρεθούμε ξανά δηλαδή με τους φίλους μας, με τα αγαπητά μας πρόσωπα που συνήθως ο Νάρκησος μας αποκόπτει από αυτά προκειμένου να μας έχει υπό την πλήρη επιρροή του Δεν θα βρεις κανέναν να σε αγαπάω όπως εγώ μια άλλη αρνητική προφητεία. Τώρα που με χώρισε, δεν θα βρει κανέναν να σε αγαπάω όπω εγώ. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι απειλή, αυτό είναι υπόσχεση. Μακάρι να μην βρω κανέναν να με αγαπάω όπως εσύ. Μακάρι να μην βρω κανέναν να μου κάνει συνεχώ gaslighting. Μακάρι να μην βρω κανέναν που να με αγαπά υποτιμώντα με ή που να με αγαπά βγάζοντα τα νεύρα του και τα αποθυμένα του επάνω μου. Μακάρι να μην βρω κανέναν ο οποίο να είναι τόσο εγωκεντρικό και χωρί καθόλου ενσυναίσθηση. Είναι υπόσχεση το δεν θα βρει κανέναν να με αγαπά όπως εγώ. Μια άλλη φράση που συχνά χρησιμοποιείται σε τέτοιου χωρισμού είναι Όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, όλοι τσακώνονται. Γιατί εστιάζει τα αρνητικά και δεν θυμάσαι τα θετικά. Σίγουρα υπάρχουν θετικά σε όλες τις σχέσεις και σίγουρα αν είχαμε μία σχέση με έναν άρκησο άνθρωπο, στην αρχή της σχέσης θα είχαμε την περίοδο του love bombing, δηλαδή την περίοδο της, του βομβαρδισμού αγάπης, όπου θα είχαμε αρκετά θετικά πράγματα. Εκείνη η περίοδος όμως τελείωσε ο μήνας του μέλητος σε μία αναρκησιστική σχέση και την έχουν διαδεχθεί άλλες περίοδοι. Η περίοδη της υποτίμησης, η περίοδη των καυγάδων, η περίοδη όλη εκείνη της αρνητικότητας που μας οδήγησαν ευτυχώς και στην απόφαση να χωρίσουμε. Εννοείται πως όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα. Όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα. Άλλο όμως τα προβλήματα της καθημερινότητας ενός ζευγαριού που δεν υποτιμά ο ένας τον άλλο, που δεν κακοποιεί ψυχικά και λεχτικά ο ένας τον άλλον και μπορεί να διαφωνήσουν για κάτι, μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη, μπορεί να χαλάσει για λίγο η διάθεσή τους και άλλο οι συστηματικές, τακτικές υποτιμήσεις του σου προς το συνεξαρτόμενο, εκείνη η κύκλη της βίας της λεχτικής, οι τιμωρίες της σιωπής, τα βράδια τα οποία δεν μπορούσε να κοιμηθεί γιατί ο άλλο είχε μούτρα και δεν σου μιλούσε και γιατί σε άφηνε να είσαι λυπημένο, να είσαι λυπημένη και σαδιστικά του ευχαριστιόταν ότι Α, τώρα σε έχω φέρει εκεί που ήθελα. Τώρα νιώθει κι εσύ προφανώ όπω νιώθω κι εγώ από μέσα μου. Τώρα βιώνει εσύ τη θλίψη για να διαχειριστεί τη δικιά μου τη θλίψη και τη δικιά μου την κενότητα, την οποία δεν καταφέρω να διαχειριζούμε μόνος μου ή μόνη μου και γι' αυτό μπαίνω σε σχέση με έναν άλλον άνθρωπο που είναι συναισθηματικός προκειμένου να βιώνει αυτό τα συναισθηματά μου. Είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά ότι οι άρχιση χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους to regulate their feelings. Επειδή ήδη δεν έχουν τα κότσια, δεν έχουν την εργατικότητα, την ψυχική και τη συναισθηματική, δεν έχουν την πνευματικότητα να αναγνωρίσουν ότι έχουν αρνητικά συναισθήματα και να τα διαχειριστούν. Στα αναρκησιστικά τους ξεσπάσματα οργής, στην ουσία κάνουν με τα αρνητικά τους συναισθήματα πάνω στον στην σύντροφό του, προκειμένου να τα διαχειριστεί το άλλο πρόσωπο. Άρα, άλλα τα προβλήματα μιας σχέσης στην οποία υπάρχει ισοτιμία και είναι και οι δυο προσωπικότητες, και άλλα τα προβλήματα μια σχέσης που ο ένας βγάζει τα αρνητικά του συναισθήματα πάνω στον άλλο για να τα διαχειριστεί. Ο άλλος για αυτή είναι τόσο κουραστική, τόσο εξοντοτική, τόσο εξουθενωτική μια ναρκισιστική σχέση, επειδή ακριβώς δεν έχεις να διαχειριστεί μόνο τα δικά σου δύσκολα συναισθήματα, φορτώνεσαι με το έτσι θέλω και τα αρνητικά συναισθήματα του άλλου και επιπλέον κατηγορείσαι κιόλας ότι φταίσαι επειδή υπάρχουν αυτά, ενώ υπήρχαν εκεί από πάντα υπήρχαν εκεί προφανώς ίσως από την παιδική ηλικία γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι άνθρωπος ο οποίος έχει κακοποιηθεί ψυχικά και κουβαλάει τραύματα από την παιδική του ηλικία έχει δύο επιλογές, την επιλογή της αρετής ή της κακίας. Μπορεί να επιλέξει μεγαλώνοντας να κακοποιεί τους άλλους ή μπορεί να επιλέξει μεγαλώνοντας να προστατεύει τους άλλους από την κακία που έχει δεχθεί ο ίδιος. Άρα ε, δεν είναι οι καυγάδες στα φυσιολογικά ζευγάρια οι ίδιοι με τους καυγάδες στα προβληματικά ζευγάρια, πρώτον, και δεύτερον, καλά κάνει ένα θύμα ενός νάρκης σου που αποφασίζει να χωρίσει από μια τέτοια σχέση, να εστιάζει στα αρνητικά, γιατί ακριβώ αυτά τα αρνητικά είναι deal breakers. Είναι οι καταστάσει οι οποίε σπάζουν τη συμφωνία. Deal breakers στα αγγλικά σημαίνει κάτι το οποίο δεν θα το δεχόμουν με τίποτα. Κάτι το οποίο χαλάει όλη τη συμφωνία. Μπορεί να είσαι καλό, μπορεί να είσαι χρυσό, μπορεί να είσαι καλή, μπορεί να είσαι χρυσή, μπορεί να έχει το ένα θετικό, το άλλο θετικό. Αλλά αυτή σου η συμπεριφορά, αυτή σου η στάση είναι deal breaker. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το δεχθώ. Εστιάζει στα αρνητικά το θύμα ενό νάρκη που αποφασίζει να χωρίσει επειδή ακριβώ αυτά τα αρνητικά είναι deal breakers. Μια άλλη ε, κουβέντα που μπορεί να ακούσει κάποιο από κάποιον νάρκη που χωρίζει, αν έκανε λίγη υπομονή, θα τελείωνε αυτό το project και θα ασχολούν περισσότερο μαζί σου. Έχουμε μιλήσει πρόσφατα για του παραμελητικού νάρκη του, του ανθρώπου εκείνου οι οποίοι ο τρόπο με τον οποίο κακοποιούν ψυχικά το τέρι τους είναι με το, να το παραμελούν συναισθηματικά, ερωτικά και με άλλους τρόπους. Και κάνουν το, λεγότερο, το λεγόμενο future faking, δηλαδή κάνουν ψεύτικες υποσχέσεις για το μέλλον, όταν τελειώσει αυτό το project που έχω στη δουλειά, όταν τελειώσουν οι εξετάσεις μου, όταν πάρω την προαγωγή μου, όταν γίνει το ένα, όταν γίνει το άλλο, τότε θα είναι καλά τα πράγματα. Και φταίσαι εσύ που δεν έκανε υπομονή, τώρα που με χωρίζει, που δεν έκανε υπομονή, μέχρι να τελείωνα αυτό το project. Και άμα το τελείωνα, θα ήταν όλα καλά. Δεν θα ήταν όλα καλά, αγάπη μου. Πάλι με ένα θα ήσουν και πάλι θα ζούσε στον κύκλο τη ναρκιστική σχέση. Που ξεκινάει, είπαμε, από το love bombing, το βομβαρδισμό αγάπη. Συνεχίζει με την υποτίμηση, συνεχίζει με τα αναρκησιστικά ξεσπάσματα οργή, συνεχίζει με τον gaslighting, συνεχίζει με το άδειασμα του συναισθηματικού. Όταν εσύ πει ότι θα φύγει ή προσπαθήσει να φύγει, σου κάνει hoovering, σε ξαναρουφάει πίσω. Κάθε φορά που σε ξαναρουφάει πίσω, το hoovering, το ρούφιγμα είναι και λιγότερο αγαπητικό. Δηλαδή το love bombing τη το βοβαρδισμό αγάπη τη αρχή δεν θα τον έχει ποτέ στην ίδια ένταση τι επόμενε φορές που θα σε ρουφάει πίσω, θα είναι όλο και λιγότερο. Και στι περιπτώσει όπω αυτέ που συζητάμε τώρα, θα σου κάνει και αρνητικέ προφητείε. Θα σου πει θα μείνει μόνη, δεν θα σε θέλει κανεί, δεν έκανε υπομονή και όλα θα ήταν καλά. Πέτα στα σκουπίδια την ευτυχία σου η νάρκηση είναι σίγουρη πως είναι η ευτυχία του κάθε άνδρα και της κάθε γυναίκας που θα βρεθεί στο δρόμο τους, ότι είναι τόσο σπουδαίοι ήδη, ότι αυτή είναι τόσο καλύτεροι από τους υπόλοιπους και σίγουρα αποτελούν την ευτυχία για τον άνθρωπο που θα είναι μαζί τους. Άρα αν εσύ με χωρίζεις, πετά στα σκουπίδια την ευτυχία σου. Όχι, στα σκουπίδια πετάω την ταλαιπωρία μου, στα σκουπίδια πετάω την αγωνία μου, στα σκουπίδια πετάω τα αρνητικά συναισθήματα που άρχισα να νιώθω για τον εαυτό μου μετά από τις πολλαπλές ε, καταστάσεις τις οποίες με υποτιμούσες, ε, με έκανες να νιώθω άσχημα, έβγαζες τα νεύρα σου πάνω μου, έβγαζες τα αρνητικά σου συναισθήματα πάνω μου, αυτό πετάω στα σκουπίδια και όχι την ευτυχία μου. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι είσαι ευτυχία για μένα, αλλά δεν είσαι, δεν είσαι, γιατί αν ήσουνα δεν είμαι τόσο βλάκας που θα φεύγα. Αυτή είναι μια απάντηση που μπορούμε να δώσουμε. Θα αλλάξω, μετά νιώσα, εξομολογήθηκα, είμαι άλλος άνθρωπος, δώσε ακόμα μια ευκαιρία. Στα πλαίσια του hoovering αλλάζουν οι άνθρωποι αυτοί, αλλάζουν εντό εισαγωγικών. Μπορεί ακόμη και να πάνε να εξομολογηθούν ενώ δεν είχαν και καμία σχέση με τη θρησκεία. Ή αν η σχέση τους με τη θρησκεία ήταν τέτοια, χρησιμοθυρική του στυλ, άμα μου συμφέρει θα πάω να εξομολογηθώ για να δείξω και να αποδείξω ότι έχω αλλάξει δώσε άλλη μια ευκαιρία. Σας έχω πει ότι παρακολουθώ ένα κανάλι αγγλόφωνο, το κανάλι της Dr. Ramani, η οποία είναι πολύ κάθετη όσον αφορά στις δεύτερες και τρίτες ευκαιρίες, λέει θα δώσουμε μια ευκαιρία, να δώσουμε δύο, αλλά από εκεί και πέρα το περιστοδόσιμο περισσότερων ευκαιριών αποτελεί ξεκάθαρα θυματοποίηση. Εάν στην αρχή μιας σχέσης, Εάν τον πρώτο καιρό μια σχέση που όλοι βάζουμε τα δυνατά μα, που όλοι δείχνουμε τον καλύτερο μα εαυτό, δεν έχει καταφέρει αυτή η σχέση να ευοδοθεί, δεν έχει ευοδοθεί η σχέση, έχουν δημιουργηθεί προβλήματα, έχουν δημιουργηθεί κύκλοι ψυχολογική ή ακόμη και σωματική βία και υπάρχουν ζητήματα, γιατί μετά εκ των υστέρων να δώσουμε άλλη μια ευκαιρία και να πάνε καλύτερα τα πράγματα, μετά που θα έχουμε και τον Άρκη να είναι καταφρονεμένος επειδή το χωρίσαμε και εμείς να είμαστε φοβισμένοι επειδή έχουμε δεχθεί τόση κακοποίηση. Δεν είναι καλή ιδέα να δίνουμε τρίτες, τέταρτες, πέμπτες ευκαιρίες, δεύτερες ευκαιρίες. Άντε μία να δώσουμε. Παραπάνω όχι. Η άποψή μου, παιδιά. Ε. Η σχέση μας είναι σχέση αδελφών ψυχών. Δεν το βλέπεις. Εγώ, παιδιά, δεν πιστεύω στις σχέσεις αδελφών ψυχών, δεν πιστεύω στις καρμικές σχέσεις, δεν πιστεύω στις μαγικές σχέσεις. Δεν πιστεύω πως υπάρχει ένας και μοναδικός άνθρωπος, ο οποίος είναι προορισμένος από το σύμπαν για να ζήσουμε μαζί του τη ζωή μας. Δεν υπάρχω, δεν πιστεύω σε τέτοια μαγικά. Γι' αυτό έχω γράψει και τόσα βιβλία για τι ερωτικέ σχέσει. Το βιβλίο Ανατομία μια γυναίκα, το πρώτο μου βιβλίο που εκδοθήκε το 2005, το βιβλίο Και άνδρε έχουν ψυχή, που εκδόθηκε το 2011. Αυτά τα δύο βιβλία μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα μου θέκλαμπετριδούν.com, να τα διαβάσετε δωρεάν σε μορφή flipbook στην κατηγορία ηλεκτρονικέ εκδόσει και το βιβλίο μου να μείνω ή να φύγω, που είναι ένα εγχειρίδιο για το αν κάποιο είναι καλή ιδέα να χωρίσει ή να παραμείνει στο γάμο του, όπω και το τελευταίο μου βιβλίο, Έρωτα Αυτό ο Αδιάγνωστο, μιλούν για τι ερωτικέ σχέσει και ξεκαθαρίζουν την επιστήμη, αν θέλετε, πίσω από το τι συμβαίνει στις ερωτικές σχέσεις και όχι τη μαγεία και όχι τις αδερφές ψυχές, τις καρμικές σχέσεις κλπ. Όλο αυτό είναι μαγικός τρόπος σκέψης, magical thinking όπως λέγεται στα αγγλικά, το οποίο στην ουσία μας τραβάει και μας αφήνει να ταλαιπωρούμαστε σε σχέσεις ακατάλληλες για μας επειδή πιστεύουμε ότι είναι η αδερφή ψυχή με αυτός ο άνθρωπος, η δίμη μου φλόγα, δεν ξέρω εγώ τι άλλες εκφράσεις χρησιμοποιούνται. Εγώ ως ψυχολόγος δεν δέχομαι αυτές τι εκφράσεις, δεν δέχομαι αυτή την οπτική ω επιστημονική, εντάξει, αν ο άλλο θέλει να την έχει δικαίωμά αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ βλαβερέ και ειδικά στου συνεξαρτώμενου ανθρώπου προκαλούν ζητήματα, ζητήματα που του αφήνουν να κολλάνε σε προβληματικέ καταστάσει. Ακού τι φίλε σου και του ψυχολόγου, και θα μείνει μόνοι σου. Άλλη μια α, κουβέντα που μπορεί να ακούσει κάποιο από τον άρκη σου που έχει εγκαταλείψει ότι οι φίλες σου, οι φίλοι σου και οι ψυχολόγοι σου γεμίζουν τα μυαλά και δεν είναι αυτοί που θα ζήσουν μετά τη μοναξιά που θα ζήσεις εσύ και θα μείνεις μόνη σου. Οι κακοποιητικοί άνθρωποι δεν θέλουν με τίποτα το τέρι τους να έχει ψυχοθεραπευτική σχέση, να συμβουλεύεται ψυχολόγο, το θεωρούν πολύ επικίνδυνο, ή να έχει φίλους και να συνδέεται με τους φίλους του θεωρούν τη φιλία κάτι επικίνδυνο γιατί οι φίλοι ανοίγουν τα μάτια, φουσκώνουν τα μυαλά και σε κάνουν να ξεθυματοποιείσαι. Αντί να κάτσεις εδώ στη σχέση μας να κάνουμε την οικογένειά μας, πάλι θα γυρίζεις μόνη και έρημη. Και εκεί θα σκεφτούμε πώς ήμουνα πρωτού γνωρίσω τον άνθρωπο αυτό, όσο και αν ήμουνα μοναξιασμένη ή μοναξιασμένος, όσο και αν ένιωθω ότι χρειαζόμουν έρωτα και αγάπη στη ζωή μου για να είμαι καλά Ήμουν καλύτερα ή χειρότερα από τώρα. Ή τώρα με τις νέες γνώσεις που έχω, τις νέες γνώσεις που έχω πάρει μέσα από αυτή τη σχέση, θα είμαι πιο προσεκτικός, θα είμαι πιο προσεκτική στο μέλλον, ώστε να μην είμαι μόνη και έρημη, αλλά αν θα μπω σε μια σχέση να είναι αυτή η σχέση υγιής. Δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί έξω που τις χρησιμοποιούν όλοι, όλες για σεξ. Εγώ σε αγαπώ. Κανένας άλλος δεν θα σε αγαπήσει. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει δυσκολία στη δημιουργία υγιών σχέσεων, ολοκληρωμένων ερωτικών σχέσεων στην εποχή μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι όλοι χρησιμοποιούν όλες για σεξ και όλες χρησιμοποιούν όλους για σεξ. Υπάρχουν διάφορες μορφές σχέσεων και μπορεί δύο άνθρωποι να έχουν μια σχέση η οποία να μην είναι συγκατοίκηση, να μην είναι συμβίωση, να μην είναι σχέση που οδηγεί στο γάμο, να είναι σχέση η οποία να έχει μέσα επικοινωνία, φιλία και ερωτική επαφή, αλλά όχι ιδιαίτερη συντροφικότητα, επειδή δεν θα διαμένουν μαζί και δεν θα βρίσκονται πολύ συχνά, αλλά να είναι μια σχέση η οποία να εμπεριέχει πολύ μεγαλύτερο σεβασμό και πολύ περισσότερο σεβασμό από μια σχέση ζωή με έναν κακοποιητικό άνθρωπο. Και το να μαυρίζει τα πάντα όλα που υπάρχουν έξω από τη σχέση μαζί του ένας νάρκισος, το βοηθάει στο να αποδείξει ότι η σχέση μαζί του είναι τέλεια και μαζί του θα ήσουν ευτυχισμένοι, θα ήσουν ευτυχισμένο. Εγώ σε αγαπώ, κανένα άλλο δεν θα σε αγαπήσει. Όταν σα λέει ένα άνθρωπο ότι κανένα άλλο δεν θα σα αγαπήσει ενώ αυτό σα αγαπά, αυτό δείχνει ακριβώ πω δεν θα σε χτιμάει, δεν σας σέβεται και θεωρεί ότι δεν είστε αξιαγάπητοι. Στην ουσία, όταν σου λέει εγώ σε αγαπώ και κανένα άλλο δεν θα σε αγαπήσει, σου λέει ότι δεν αξίζει να αγαπηθεί. Και αυτό είναι μια μεγάλη, μεγάλη απόδειξη ότι και αυτός ο ίδιος δεν σε αγαπάει. Επενδύσαμε τόσο χρόνο, ενέργεια, χρήματα για τη σχέση αυτή και τώρα τα πετάς όλα στον αέρα. Ναι, είναι αλήθεια ότι οι επενδύσεις που κάνουμε, οι συναισθηματικές επενδύσεις, οι επενδύσεις χρόνου, οι επενδύσεις χρημάτων είναι σημαντικές. Αλλά δεν τα πετάμε στον αέρα όταν διαλύουμε μια τέτοια σχέση. Συνειδητοποιούμε ότι ο εαυτό μα είναι πιο πολύτιμο από τα χρήματα, το χρόνο και την ενέργεια που έχουμε επενδύσει και συνειδητοποιούμε ότι τα υλικά, αγαθά και ο χρόνο δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η καρδιά μας και η ψυχή μα. Δεν είσαι μικρή. Πώ θα ξαναρχίσει. Δεν είμαι μικρό, μπορεί να είμαι 30, μπορεί να είμαι 35, μπορεί να είμαι 40, μπορεί να είμαι 45, μπορεί να είμαι 50. Δεν είμαι μικρό, αλλά δεν είμαι και τόσο μεγάλο ένα βήμα πριν τον τάφο για να καθίσω εδώ πέρα να με θάψει. Αλλά και ένα βήμα πριν τον τάφο να ήμουν, θα ήθελα εκείνο το βήμα να το κάνω ανάλαφρο και όχι με το βάρο το δικό σου. Οι άλλοι που σε κουρδίζουν να χωρίσει, καλά την έχουν. Εσύ θα μείνει μόνη σου και θα το μετανιώσει. Σα είπα, έχω μαζέψει αρκετέ φράσει από διάφορα email που πήρα τελευταίω ε, και έφτιαξα αυτό το θεωρητικό. Δεν ξέρουμε αν οι άλλοι την έχουν καλά ή την έχουν κακά. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι εσύ που ήσουν σε αυτή τη σχέση δεν ήσουν καλά και έχει τερματίσει αυτή τη σχέση ακριβώ για να είσαι καλύτερα. Και όπω είπαμε και προηγουμένω. Καλύτερα μόνος ή μόνη παρά κακά συντροφευμένος ή συντροφευμένη. Κατά τη γνώμη μου και κατά την πείρα μου, οι άνθρωποι μετανιώνουν όταν επιστρέφουν σε μια αναρκησιστική κακοποιητική σχέση και όχι επειδή έχουν χωρίσει. Αυτό ήταν το σημερινό βίντεο. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις απόψεις σας. Αν σας έχει τύχει στο παρελθόν να ακούσετε τέτοιε φράσει, τέτοιε προτάσει από τον την Άρχισο που έχετε χωρίσει και πώ εξελίχθηκε η ζωή σα την πορεία. Την αγάπη μου σε όλου. Φιλιά.